Κύριε Υπουργέ, το πρόγραμμα κολύμβησης για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεκίνησε πιλωτικά πριν από 4 χρόνια. Ενώ χαρακτηρίζεται ως μάθημα υποχρεωτικό, σε όποια σχολεία εφαρμόστηκε, γιατί δεν εφαρμόστηκε σε όλα, παρουσίασε μεγάλες και σοβαρές ελλείψεις και κενά στην Αθήνα, στην Αχαΐα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, σε πολλές περιοχές της χώρας, επαληθεύοντας με αυτόν τον τρόπο το χάσμα που χωρίζει το σχεδιασμό των κυβερνήσεων από τις πραγματικές ανάγκες εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών κυρίως και γυμναστών. Δεν αρκεί μια απλή υπουργική εγκύκλειος, δηλαδή απλές οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Αν δεν λυθούν φέτος αυτά τα προβλήματα, αργά ή γρήγορα θα απαξιωθεί το πρόγραμμα και θα οδηγήσει σε πλήρη αποτυχία. Εκτός εάν αυτός είναι ο τελικός επιδιωκόμενος στόχος για να απαλλαγούν οι κυβερνήσεις από το κόστος εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος. Καταρχήν, όπως εφαρμόζεται σήμερα και όπως προκρίνεται από την παρούσα εγκύκλιο την δική σας πριν από 3 μέρες, δεν αφορά την κάλυψη όλου του μαθητικού πληθυσμού. Περιορίζεται στην 3η τάξη και σε ορισμένες περιπτώσεις και την 4η τάξη, όπως γνωρίζουμε ότι η εκμάθηση μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει από την ηλικία των 3-4 ετών. Υπάρχουν εκκρεμότητες όπως το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών από και προς το κολυμβητήριο, του λειψού προσωπικού που υπάρχει και άλλα πολλά που αν χρειαστεί θα αναφερθώ στη δευτερολογία. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τη θεωρούμε πολύ σημαντική ανάγκη αυτών των ηλικιών, των μικρών ηλικιών, που σχετίζεται με τη σωματική και πνευματική τους ανάπτυξη, αλλά και με την ασφαλειά τους. Η χώρα μας βρέχεται από παντού, από θάλασσα, και οι πνιγμοί ξεπερνούν τους 300 ετησίως, με ένα μεγάλο ποσοστό, 50 περίπου, που αφορά παιδιά ηλικίας 4 έως 15 ετών, που πνίγονται σε πισίνες ή σε ανοιχτές θάλασσες. Μπορεί φέτος αυτή η εγκύκλειος του Υπουργείου να στάλθηκε νωρίτερα στις σχολικές διευθύνσεις, σας είπα 3 μέρες πριν, δηλαδή την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά από μόνο το αυτό δεν λέει πολλά. Το θέμα είναι εάν και πότε θα εφαρμοστεί για όλα τα σχολεία, πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις. Πέρυσι το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε εντελώς αδικαιολόγητα να εφαρμόζεται την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου, με μία εγκύκλιο μέσα του Οκτώβρη. Εσείς το φέρετε 1 μήνα νωρίτερα. Αλλά εάν δεν υπάρξουν οι προϋποθέσεις που σας είπα, πιθανά να ξεκινήσει τέλη Μαρτίου. Άρα δεν έχει κανένα λόγο δηλαδή να ξεκινάει ένα πρόγραμμα προς το τέλος της σχολικής χρονιάς. Είναι προτιμότερο η διαδικασία προετοιμασίας, έγκρισης, να ολοκληρώνεται με το τέλος της σχολικής χρονιάς, έτσι ώστε το πρόγραμμα να ξεκινά με την έναρξη της νέας. Σας ρωτάμε λοιπόν ένα πολύ απλό ερώτημα. Τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε έτσι ώστε να λυθούν όλα τα λειτουργικά προβλήματα, η έγκαιρη έναρξη του προγράμματος, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα σχολεία και καλύπτοντας το σύνολο των αναγκών των μαθητών? Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Εμείς, κύριε συνάδελφε, κύριε Υφυπουργέ, για 3 λεπτά έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κύριε Συντυχάκη, ευχαριστούμε για την ευκαιρία να έρθουμε σήμερα εδώ να συζητήσουμε για αυτό το πρόβλημα, το οποίο γίνεται πρόβλημα όταν πράγματι η εγκύκλειος στέλνεται αργά. Σημειώσατε και ευχαριστώ για την επισήμανση που κάνατε ότι αυτή τη φορά η εγκύκλειος εστάλει 1 μήνα πριν. Ήταν το ιδανικό? Θα σας απαντήσω εγώ. Όχι. Πήγαμε στο Υπουργείο 9 Ιουλίου, το ξέρετε πολύ καλά. Και μέσα σε αυτό το δίμηνο προσπαθήσαμε με όλες τις δυνάμεις να προτεραιοποιήσουμε όλα τα ζητήματα τα οποία υπήρχαν ως εκκρεμότητες, υπήρχαν ως παραλήψεις, χωρίς καμία εδώ πέρα αντιπολιτευτική διάθεση ήρθα να σας τα πω αυτά, αλλά περισσότερο για να δώσω και σε εσάς αλλά και όσους μας ακούν αυτό το χρονολόγιο το οποίο ήταν πολύ σημαντικό να καλυφθεί και δεν αφήσαμε στην άκρη αυτό το ζήτημα. Προτεραιοποιούμε το θέμα της κολύμβησης με τη Γενική Διεύθυνση μαζί, με στόχο κοινό να μπορέσουμε να αντιπαλεύσουμε αυτές, να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε, αν θέλετε, με αυτό το στίχημα του χρόνου, την επόμενη χρονιά να μπορώ να έρθω και να σας πω, ναι, κύριε Συντυχάκη, στείλαμε την εγκύκλιο το τέλος του προηγούμενου σχολικού έτους, ξεκινήσαμε έγκαιρα με την αρχή του επόμενου σχολικού έτους και μπορέσαμε να καλύψουμε περισσότερα παιδιά. Πώς θα το πετύχουμε αυτό, κύριε Βουλευτά?
με το να μπορέσουμε να απλοποιήσουμε το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Έχετε δίκιο, πολλές φορές μπορεί να λειτουργεί και ως αντεπιχείρημα ως προς το να έρθει κάποιος ΠΕ11 καθηγητής φυσικής αγωγής να συμμετάσχει σε αυτό το πρόγραμμα και βέβαια στη σχολική ζωή να κάνει ένα σχολείο τον προγραμματισμό του. Δύο δεσμεύσεις λοιπόν σήμερα σε εσάς. Ότι η εγκύκλειος θα στέλνετε νωρίτερα, ακριβώς όπως σωστά αναφέρατε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, και ότι θα απλοποιήσουμε το θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να είναι μια αποτελεσματική εγκύκλειος, η οποία θα διευκολύνει την εφαρμογή. Στόχος μας είναι από τους 47.041 μαθητές των 3.304 τμήματων των 1.662 σχολείων που συμμετείχαν, να μπορέσουμε να έρθουμε την επόμενη χρονιά εδώ και να σας πούμε ότι πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός και να βάλουμε ακόμα υψηλότερους στόχους από εδώ και πέρα για την εφαρμογή του προγράμματος. Αυτά για την πρωτολογία. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο για την πρωτολογία. Να υπενθυμίσω το εξής στην κυρία Υπουργό, ότι το περιεχόμενο της εγκυκλίου είναι ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο που είχαν και οι προηγούμενες εγκύκλοι, έτσι δεν είναι. Δεν διαφοροποιείται σε τίποτα. Δεν διαφοροποιείται. Να το δεχτούμε, το κρατάμε, ότι πολύ πιο έγκαιρα, δηλαδή με το τέλος της σχολικής χρονιάς, θα βγαίνει αυτή η εγκύκλωση και να προετοιμάζεται. Θα παραμείνει όμως ευσεβής πόθος εάν δεν δούμε βασικά ζητήματα και προϋποθέσεις για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, γιατί η ουσία βρίσκεται εκεί. Δεν είναι μόνο στην ημερομηνία έναρξης ή μάλλον ανακοίνωσης της εγκυκλίου. Λέω λοιπόν, πρώτον, η εκμάθηση πρέπει να ξεκινά νωρίτερα και να καλύπτει όλα τα παιδιά με σωστό προγραμματισμό. Η καθυστερημένη έναρξη οδηγεί σε σύμπτυξη του προγράμματος σε 2 τρίμηνα και όχι σε 3, όπως προβλέπει ο σχεδιασμός. Έχει σημασία αυτό. Τα περισσότερα σχολεία δηλώνουν συμμετοχή κατά το 2ο ή 3ο τρίμηνο λόγω του καιρού, αφού πολλές πισίνες είναι υπαίθριες και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κολυμπήσουν σε αυτές παιδιά μικρότερων ηλικιών. Σε κάθε περίπτωση, η συρρήκνωση του προγράμματος μπορεί να αποτελέσει πάτημα για οριστική μείωση της διάρκειάς του. Δεύτερον, χρειάζεται να λυθεί το πρόβλημα της μεταφοράς. Δεν μας είπατε κάτι γι' αυτό, που είναι κέριο ζήτημα. Από και προς το κολυμβητήριο, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος. Είναι προϋπόθεση αυτό για να καλύψει όλους τους μαθητές που συμμετέχουν. Να μπορούν δηλαδή και σχολεία που δεν είναι κοντά στις πισίνες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μπορεί σε μία πόλη να είναι εφικτό. Όχι πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει περισσότεροι μαθητές. Στο ερώτημα τι γίνεται στην περίπτωση που το σχολείο δεν είναι κοντά στο κολυμβητήριο. Στο νομό Ηρακλείου, για παράδειγμα, είναι ένα και μοναδικό με τον απόλυτο συνωστισμό και σε πολύ κακές συνθήκες αυτό το κολυμβητήριο, το ένα. Τα περισσότερα παιδιά σπρώχνονται στα σωματεία πληρώνοντας αδρά, παράλληλα έχοντας και το χαράτσι για τη συντήρηση του κολυμβητήριου, αφού έχει μειωθεί δραματικά η κρατική χρηματοδότηση, όπως προέκυψε τα τελευταία 2-3 χρόνια στο Ηράκλειο. Ξέρετε, επιβάλλει η διοίκηση επί ΣΥΡΙΖΑ 5 ευρώ το κεφάλι ως είσοδο στο κολυμβητήριο, εκτός από τη μηνιαία πληρωμή του σωματείου. Εσείς ως Νέα Δημοκρατία αυτό το συνεχίζετε, το χαράτσι. Τα παιδιά της ενδοχώρας, άλλο ερώτημα, τα παιδιά της ενδοχώρας πού θα πάνε? Στη στέρνα του χωριού θα πάνε να κάνουν κολύμβηση? Άρα λοιπόν και εδώ προκύπτει ότι πρέπει να υπάρξουν υποδομές, νέες υποδομές, και να προχωρήσουν οι διαδικασίες και την κατασκευή κολυμβητηρίων, έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση. Τα παραπάνω δεν επαφίονται απλά και μόνο στη βούληση της περιφέρειας ή του Δήμου. Το κράτος είναι αυτό που πρέπει να σχεδιάσει και κυρίως να χρηματοδοτήσει από τον κρατικό προϋπολογισμό την υλοποίηση αυτού του προγράμματος με ό,τι πρακτικά συνεπάγεται. Τρίτον, ποιος χρεώνεται τον εξοπλισμό του παιδιού? Στολή, γυαλιά, κολύμβησης, άλλος εξοπλισμός κτλ. Οι γονείς. Και μάλιστα για πολλές λαϊκές οικογένειες αυτά είναι απαγορευτικά για να στείλει το παιδί του στο κολυμβητήριο. Έχει γίνει και αυτό ένα πανάκριβο σπορ. Τέταρτον, τα παιδιά που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πού βρίσκονται τις ώρες που τα υπόλοιπα είναι στο κολυμβητήριο? Κατανέμονται σε άλλες τάξεις, μένουν σπίτι τους, χάνουν τις ώρες γυμναστικής? Ποιος θα δώσει απαντήσεις
σε αυτά τα ερωτήματα, αν όχι η ίδια η κυβέρνηση, και φυσικά να δώσει λύσεις. Πέμπτον, χρειάζεται να λυθούν ζητήματα που αφορούν το προσωπικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με ορομίσθους ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα και με χρονοβόρες διαδικασίες προσλήψεων. Χρειάζεται αναγκαίο, μόνιμο επιστημονικό προσωπικό με ειδίκευση και επιμόρφωση ανατακτά χρονικά διαστήματα στις τεχνικές εκμάθησης με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Υπάρχει ζήτημα εάν το μάθημα θα το κάνει γυμναστής με ειδικότητα κολύμβησης ή οποιοδήποτε γυμναστής. Το ΣΕΦΑ, το πρώην ΤΕΦΑ, προκρίνει γυμναστή με ειδικότητα. Αλλά και ένας διορισμένος γυμναστής χωρίς ειδικότητα, για να ανταποκριθεί επαρκώς, πρέπει να γνωρίζει από ναυαγοσωστική, έτσι και αλλιώς, για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Ακόμα και έτσι όμως οι διορισμένοι γυμναστές είναι και λίγοι και το αντικείμενο είναι δύσκολο και δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί γυμναστές δεν δηλώνουν για να πάνε. Δεν το δηλώνουν. Και άστε που έχουν και ένα όριο ηλικίας, δηλαδή ο άλλος που είναι 50 ετών μπορεί να μπει στη πισίνα σε μικρά παιδιά για να κάνει εκμάθηση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε, που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σε κάθε περίπτωση, αν θέλουμε να μιλάμε για σχολικό αθλητισμό, για μαζικό λαϊκό αθλητισμό, είναι βασικές προϋποθέσεις όλα όσα σας είπα για να μπουν οι βάσεις προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν κολυμβητική παιδεία. Δεν μπορεί να είναι ατομική ευθύνη των γονέων. Αν όλα αυτά σας φαίνονται υπερβολή, σας απαντώ ότι κάποτε στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού αυτές οι κατακτήσεις ήταν υπαρκτές. Ως κοινωνικό αγαθό, και ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Και μάλιστα δωρεάν δικαίωμα για όλα τα παιδιά του λαού, όπως και η μόρφωση και η υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.